Μέρια, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχαμε μόλις τώρα, αύριο τελικά θα διενεργηθεί η νεκροτομή επί της σωρού της 69χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί του Σαββάτου σε ιδιωτική κλινική, λόγω του ότι η οικογένεια που κατήγγειλε η ιατρική αμέλεια, να πούμε, Αντρέα, ζήτησε και την συνδρομή στην νεκροτομή της Ελληνίδας ιατροδικαστού, κυρία Χαράσα Σπυγιοπούλου, ώστε να παραστεί εδώ, καθώς και ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης εκ μέρους της οικογένειας, την οποία, να πούμε, νεκροτομή θα διενεργηθεί τελικά αύριο από τον Νικόλα Χαραλάμπους. Η οικογένεια της 69χρονης Αντρέα κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσού για ιατρική αμέλεια από πλευράς των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, αφού στις 30 Σεπτεμβρίου η γυναίκα είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με συμπτώματα πνευμονίας. Εκεί παρέμεινε για 2 μέρες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε ιδιωτική κλινική της Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μερικά 24 ώρα αργότερα επέκυψε στο Μοιραίο η άτυχη 69χρονη και οι συγγενείς της κατήγγειλαν ιατρική αμέλεια. Αντρέα.